Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, έρτη ο Ανίνων. Καλημέρα σε όλους, buongiorno a tutti. Να πούμε και μια καλημέρα στο βουλευτή Θεσπρωτείας, τον κύριο Βασίλη Γιώγιακα. Buongiorno, κύριε Γιώγιακα. Καλημέρα, κύριε Αγκόρου, buongiorno από Ιγουμενίτσα. Βλέπω, μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα του νέου ιδιοκτήτη. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πάντα ήμασταν κοντά στην Ιταλία, πολλοί επισκέπτες, τουρίστες. Νομίζω ότι η σχέση μας με την Ιταλία ήταν από πολύ παλιά και όπως γνωρίζουμε όλοι μας δένει την επικοινωνία μεταξύ των δύο λιμανιών, όχι των δύο, γιατί η Ιταλία είναι αρκετά λιμάνια, είναι το Μπρίντιζι, το Μπάρι, η Αγκόνα, η Βενετία, η Τετιέστη, μια σειρά από πολλά λιμάνια τα οποία επικοινωνούν με το λιμάνι μας. Λοιπόν, κύριε Γιώγιακα, ξεπέρασε, λέτε, κάθε προσδοκία το τίμημα για τον ΟΛΗΧ. Νέοι ορίζοντες για την ευημερία του τόπου μας. Το διαβάζω ακριβώς όπως το στείλατε. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ποια ήταν η προσδοκία? Κοιτάξτε, η προσδοκία και οι αντικειμενικές εκτιμήσεις ήταν γύρω στα 25 με 30 εκατομμύρια. Και όλοι περίμεναν να περάσουν τα δεδομένα κάτω από τον πήχη. Αυτοί που δεν θέλανε να δουν την αξία και την ανάπτυξη που θα έχει το λιμάνι μας, αυτοί που βλέπανε πολύ κοντόφθαλμα. Η ουσία όμως είναι ότι το τίμημα και η αναγνώριση και η προετοιμασία που έγινε για το λιμάνι της Ιγουμενίτσας ειλικρινά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 84 εκατομμύρια 170, παρακαλώ. Κύριε Γιώργιακά, 84 εκατομμύρια 170 χιλιάδες, μείον 12 που είναι το αποθεματικό του λιμανιού, 72. Αυτό 72. Και πάλι είναι 4 φορές πάνω από αυτό που ήταν η αντικειμενική εκτίμηση, έτσι, και οι προσδοκίες. Ωραία. Αυτό είναι κατά τις λιγότερο από τα κέρδη του Οργανισμού Λιμένος Ιγουμενίτσας, αυτά που έχει εκτός πανδημίας, έχει 2 με 2,5 εκατομμύρια κέρδη το χρόνο καθαρά μετάφορων, στο βάθος των 40 ετών. Δεν είναι λοιπόν κάτι υπερβολικό. Κύριε Αγκόρου, και σε συζητήσεις που είχαμε κάνει και ακούγαμε δεξιά και αριστερά ότι το τίμημα θα είναι κάτω από τα 30 εκατομμύρια. Λοιπόν, υπάρχει μια φιλοσοφία, η φιλοσοφία της ανάπτυξης. Και όπως έχει η φιλοσοφία της ανάπτυξης στο λιμάνι του Πειραιά, στο λιμάνι της Κρήτης που έπεται, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, πρέπει έτσι. Γιατί και αυτή την ανάπτυξη, κύριε Γιώγιακα, δεν μπορούσαν να την κάνουν, οι κατά καιρούς διοικήσεις του Οργανισμού Λιμένος? Όχι μόνο η δικιά σας, αυτή που... Οι διοικήσεις, κάθε μία προσπάθησε να αξιοποιήσει και να βάλει το δικό της στίγμα. Νομίζω όμως ότι τα δεδομένα τα καινούργια, οι βηματισμοί, αλλά και η φιλοσοφία της ίδιας μας, της παράταξης, έτσι, ακόμη και η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να έλεγε με διαφορετική διαδικασία, αλλά έλεγε και αυτός ότι με υποπαραχώρηση τμήματα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το λιμάνι μας. Άρα λοιπόν... Είναι άλλο πράγμα σου νοικιάζω κάτι και είναι άλλο πράγμα σου πουλάω κάτι. Δεν πουλάμε, αξιοποιούμε για συγκεκριμένα χρόνια. Έχει την ευθύνη της δραστηριότητας, της ανάπτυξης, της επένδυσης. Κύριε Γιώγιακα, τις μετοχές τις πουλήσαμε. Παραχώρηση κάναμε τις εκτάσεις. Τις μετοχές τις πουλήσαμε. Τις πουλήσαμε το 67%. Ή σε όποιον αυτόν σε επιλέξει. Ακριβώς. Άρα πουλήσαμε, δεν είναι ότι αξιοποιήσαμε. Εμείς περιμένουμε λοιπόν, έτσι, και σύντομα θα το δούμε όλοι μας, τη μεγάλη, τη ζωντανή ανάπτυξη, τις καινούριες θέσεις εργασίας που προσδοκούμε να δημιουργηθούν, την κατασκευή της μαρίνας μας και μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων που ένας ιδιώτης έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να τα τρέξει σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Όλη την ικανότητα ή τη δυνατότητα, η μαρίνα κοστίζει τόσο όσο περίπου το αποθεματικό του. Κύριε Αγκόρου, νομίζω σήμερα δεν είναι να πούμε πώς και τι. Σήμερα είναι να αξιολογήσουμε την προσφορά,
το τίμημα που έχει γίνει. Έτσι, το τίμημα αυτά, αυτό, κύριε Γιώργο, νομίζω έχουν εξαντληθεί. Είναι φάπαξ το ελληνικό δημόσιο στη μαύρη τρύπα του χρέους. Κύριε Αγκόρο, αυτά η τοπική κοινωνία τι θα κερδίσει. Η τοπική κοινωνία θα κερδίσει μια σειρά ενεργειών και δραστηριοτήτων, καινούργιες θέσεις εργασίας. Η κρουαζιέρα που προσδοκούμε, έτσι, να μεγαλώσει και να βλέπουμε σε καθημερινή βάση κρουαζερόπλια στην πόλη μας. Όχι μόνο στην πόλη της Οικουμενίτσας, αλλά και στα Σίβωτα και στην Πλαταριά και ακόμη και στη Σαγιάδα. Ένας λοιπόν άνθρωπος ο οποίος θα έρθει και θα έχει αξιολογήσει, βέβαια, για να κάνει μια τέτοια προσφορά, προφανώς έχει αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας και τις δυνατότητες που έχει να... γιατί δεν ήρθε αυτός να βάλει τα χρήματά του για να χάσει, ήρθε για να, σίγουρα για να κερδίσει. Και μέσω, λοιπόν... Συγχωρείτε, αλλά αυτό που είπε στις πρόσφατες δηλώσεις του είναι ότι δεν ήρθε για να κερδίσει, αλλά επειδή είναι ο μεγαλύτερος χρήστης του λιμανιού και πληρώνει περίπου το 60% των εσόδων του, αυτό μας κάνει γύρω στα 5 εκατομμύρια το χρόνο, οπότε γιατί να τα πληρώνει κιόλας. Και αυτό είναι μία σκέψη του, αλλά νομίζω ότι κανείς που επενδύει κάπου δεν έχει στο μυαλό του στη χειρότερη περίπτωση να βγάλει τα έξοδα, όπως λέτε κι εσείς, αλλά και να δημιουργήσει και να επενδύσει. Γιατί βλέπουμε ότι είναι μία εταιρεία που συνεχώς μεγαλώνει, συνεχώς δημιουργεί και φτιάχνει καινούργια πλοία και έχει κάνει ένα βήμα μεγαλύτερο στο λιμάνι της Οικουμενίτσας. Καλό θα είναι να περιμένουμε σύντομα μετά το ελεγκτικό συνέδριο που θα έρθουν, θα υπογραφεί η σύμβαση αυτή εδώ στο λιμάνι μας και εκεί θα δούμε και τις δηλώσεις και τους στόχους και τα όνειρα της καινούργιας εταιρείας που θα έχει να εκμεταλλευτεί για αρκετά χρόνια το λιμάνι μας. Κύριε Γεωργιάκα, γράφεται στο χθεσινό βραδινό δελτίο τύπου, το έχω μπροστά μου, έτσι, ότι ο ανάδοχος δεσμεύεται να υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο του ΟΛΗΒ. Θα σας πω ότι σύμφωνα με αυτά που μπορώ να γνωρίζω από τις συνομιλίες μου που έχω με το ΤΑΙΠΕΒ και ξέρετε ότι τις έχω, ότι καταρχήν δεν δεσμεύεται, υπάρχει στη σύμβαση μια ισχυρή σύσταση αλλά όχι δέσμευση υπό την έννοια ότι... Κυρία Γκόρου, ας πούμε σε 5 χρόνια θα κάνει τη Μαρίνα, ξέρω εγώ, και σίγουρα ο επενδυτής δεν θα υλοποιήσει το επενδυτικό πλάνο του ΟΛΗΓ, θα υλοποιήσει το επενδυτικό πλάνο το δικό του. Κοιτάξτε να δείτε, ας πούμε, όσον αφορά η Μαρίνα είναι δέσμευση και υλοποίηση από τον επενδυτή. Δεν είναι σύσταση να φτιάξει τη Μαρίνα. Περιμένετε να δείτε λοιπόν και τη σύμβαση, όπως πολλοί δεν πίστευαν ότι το τίμημα θα είναι τόσο υψηλό. Αφήστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Θα γίνει υπογραφή των συμβάσεων στο λιμάνι μας εδώ και στη συνέχεια θα φύγει και για κύρωση στη Βουλή. Και εκεί λοιπόν να δείτε ότι θα υπάρχουν δεσμεύσεις και όχι συστάσεις για την ολοκλήρωση κάποιων σημαντικών έργων για την περιοχή μας. Κύριε Γεωργιακά, θα υπάρχουν ποσοστά επί του ετήσιου τζίρου τόσο προς το δημόσιο όσο και προς το Δήμο? Θα είναι τα μερίδια και θα έχει πολλά ωφέλη και ο Δήμος της Οικουμενίτσας. Τα μερίδια τι εννοείτε? Μερίδια από τις μετοχές που θα... Κύριε Γεωργιακά, ίσα βάρκα, ίσα πανιά θα τα βγάλει για να μην έχει μέρισμα. Τώρα για επιχειρηματίες μιλάμε. Επιχειρηματίες, αλλά για να μπορεί ένας επιχειρηματίας... Το μέρισμα έχει... προϋποθέτει κέρδος. Αν δεν έχει κέρδη και το φέρει ίσα βάρκα, ίσα πανιά, δεν θα έχει μέρισμα. Εγώ ρωτάω, ας πούμε, ο νόμος του 2019 που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις υποπαραχωρήσεις προέβλεπε 3,5% στον οικείο Δήμο. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Υπάρχει το μεριδολόγιο, όπως είπαμε πριν, που μπορεί να δώσει ωφέλη στον Δήμο της πόλης μας. Και από εκεί και πέρα, κυρία Βάσου, κυρία Γκόρου, πέρα από αυτά, υπάρχει μια σειρά δράσεων και έργων, όπως είπαμε, η Μαρίνα που θα γίνει. Αντιλαμβάνεστε τα πολλαπλά ωφέλη που θα έχει η πόλη μας. Η αξιοποίηση και του καταφυγίου της Πλαταριάς, η αξιοποίηση των Σιβώτων, της Αγιάδας ακόμη. Έχουν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και να είστε σίγουροι ότι εμείς θα είμαστε εδώ, όπως και σε όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, να προστατεύσουμε και να είμαστε
κοινωνεί των ενεργειών, των προσπαθειών, αλλά και θεματοφύλακας των συμφερόντων της πόλης μας. Πάμε στα συμφέροντα της πόλης μας λοιπόν. Και ξέρετε ότι θα μπούμε στο ακαθόδες ζήτημα. Έχετε πει πάρα πολλές φορές, εσείς, ο κύριος Πλακιωτάκης, ακόμα και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔΟ, κύριος Πολίτης, όταν επισκέφθηκε την πόλη μας, ότι το θέμα της χερσαίας ζώνης θα κλείσει πριν από την πώληση του λιμένα. Λοιπόν, είμαστε στη συν μία ημέρα και το θέμα δεν έχει κλείσει. Αναμένουμε, λέτε κι εσείς, την ολοκλήρωση των εκκρεμωτήτων για να αποδοθούν στην τοπική κοινωνία τα τμήματα της χερσαίας ζώνης που εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες των συμπολιτών μας. Λοιπόν, από ποιον τις αναμένουμε, κύριε Γιώργια Κασίση, το κυβερνητικός βουλευτής? Εμείς είμαστε, αλλά είναι υπηρεσίες. Ξέρετε ότι οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κάποιες άλλες διαδικασίες μέσω της κλιματικής υπηρεσίας, έτσι, περιμένουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθούν. Δυστυχώς υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες, έτσι, που ξεπερνούν κάποια πράγματα. Όμως, από ό,τι έχω ενημερωθεί, το βόρειο τμήμα, έτσι, του λιμανιού μας, και αυτό μπροστά από την παιδική χαρά, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ολοκληρώνεται μέχρι τέλος του Οκτωβρίου, ήδη έχουν κλείσει πάρα πολλά πράγματα. Μέχρι χθες, κυρία Γκόρου, το ερώτημα ήταν εάν θα δώσουμε στον αυτόν που θα πάρει το πλειοψηφικό πακέτο και το δρέπανο και το μακρυγιάλι και όλη την άλλη ζώνη. Διαψευστήκαν και σε αυτά. Δεν διαψευστήκαμε ακόμα, δεν τα πήραμε. Γιατί δεν θα τα πάρουμε. Δεν βλέπω, πουθενά να τα έχουμε πάρει. Όπως σας έχω πει πολλάκις, εγώ θα το πιστέψω τη μέρα που θα το δώσει ΦΕΚ. Και μέχρι στιγμής δεν το έχω δει. Και αυτό σε ΦΕΚ γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή, σημαντική προσπάθεια, έτσι, και από το Υπουργείο, και ειλικρινά για μια ακόμη φορά να ευχαριστώ τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Πλακιωτάκη, και τον κύριο Σταϊκούρα, που συνέβαλαν σημαντικά στα αιτήματα των πολιτών της Ιγουμενίτσας, του Δήμου της Ιγουμενίτσας και του Δήμου Φιλιατών, να κρατήσουμε πράγματα τα οποία στο σχέδιο του 17, εδώ στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Γκόρου, ήταν προς παραχώρηση λοιπόν. Με τις συντονισμένες προσπάθειες καταφέραμε να βγάλουμε αρκετά πράγματα έξω που θα δίνουν τη δυνατότητα στην τοπική κοινωνία να τα εκμεταλλεύεται και να τα αξιοποιεί. Κύριε Γεωργιακά, θα περιέλθουν στο Δήμο ή στην κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου? Και ξέρετε γιατί το ρωτάω αυτό. Το ξέρω, γιατί την είχαμε πατήσει στο παρελθόν. Γιατί έχουμε όλη την εμπειρία της περίοδου 2007-2014, όπου είχαν περιέλθει στην κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου και κάποια στιγμή φτάσαμε στο σημείο το βόρειο τμήμα του λιμένα που λέτε εσείς, δηλαδή η παραλιακή ζώνη της Ιγουμενίτσας, εκεί που πίνουμε τον καφέ μας, περπατάμε, κάνουμε τη βόλτα μας, να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι γιατί δεν πληρώθηκε το ρεύμα. Κυρία Γκόρου, να είστε σίγουροι ότι σύντομα όλα θα αποδοθούν στον Δήμο της Ιγουμενίτσας, αυτά που το ανήκουν, και η πόλη μας... Και το δρέπανο. Και το δρέπανο, σαφώς. Σαφώς. Και η πόλη μας θα έχει να νιώθει ότι είναι δικά της. Οι πολίτες της Ιγουμενίτσας, της Θεσπρωτείας και όλοι οι φίλοι επισκέπτες θα απολαμβάνουν τα όμορφα παράλια μας. Από εκεί και πέρα το στοίχημα είναι να μπορούμε να τα αναπτύξουμε, να τα αναδείξουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι και φιλικά είναι στο ευρύτερο κοινό και προσβάσιμα πολύ εύκολα. Νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι εξίσου σημαντικό έως ότου ολοκληρωθούν οι υπογραφές και στη συνέχεια η κύρωση που θα έρθει στη Βουλή. Έχουμε πολλά να δούμε και στη συνέχεια και να πράξουμε και να αντιμετωπίσουμε και να φέρουμε πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή μας. Κύριε Γεωργιακά, πόσο υπολογίζεται να πάρει αυτή η διαδικασία? Από σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι με έχουν ενημερώσει από το ΤΑΙΠΕΔ, ο προτιμητέος επενδυτής, όπως επίσημα ονομάζεται, έχει το δικαίωμα να εγκατασταθεί στον οργανισμό λιμένος
να κάνει φίλο και φτερό ό,τι κρίνει, θέλει να δει και τα λοιπά. Μία διαδικασία στο τέλος της οποίας και αφού βγει η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου θα καταλήξει, όπως λέτε, στην υπογραφή της σύμβασης. Αυτή η διαδικασία έχει χρονοδιάγραμμα. Η εκτίμηση είναι μέχρι το Γενάρη να έρθει στη Βουλή η κύρωση προς σύμβαση, η σύμβαση προς κύρωση στη Βουλή, και νομίζω κάπου εκεί είναι το χρονοδιάγραμμα, μέσα στο Γενάρη. Μέχρι εκεί λοιπόν. Ναι. Μέχρι τον Ιανουάριο. Κύριε Γεωργιάκα, σας ανησυχεί το γεγονός ότι με την εξαγορά της ΟΛΙΓ από τον Όμιλο Γκριμάλτη δημιουργείται στην Αδριατική μία εν πολλής μονοπωλιακή κατάσταση? Κοιτάξτε να δείτε. Καλό θα είναι να πάντα να υπάρχει ένας ανταγωνισμός, να υπάρχουν πολλοί που θα έλεγα δραστηριοποιούνται σε μία περιοχή. Νομίζω ότι και το παράδειγμα του ΟΛΠ στον Πειραιά, όπου η Κόσκο έχει το κυρίαρχο κομμάτι, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε θετικά δείγματα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι δραστηριότητες και τα έσοδα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι η χώρα μας γενικότερα, κύριε Αγκόρου, έχει μια σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, παρόλο που αντιμετωπίσαμε κορονοϊούς, παρόλο που τώρα έχουμε την ενεργειακή κρίση. Θέλω να πιστεύω ότι, και θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια, ο Γκριμάλντι θα θελήσει να μεγαλώσει το λιμάνι μας με καινούργιες δραστηριότητες, να αναπτύξει, να επενδύσει, και είναι ένας άνθρωπος που, όπως είπατε και εσείς, τα τελευταία χρόνια έχει το 60% της κίνησης στο λιμάνι μας, και νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν το παίρνει μόνο γιατί έχει το 60%, γιατί θέλει να δημιουργήσει καινούργιες προϋποθέσεις και καινούργιες δραστηριότητες. Είναι λοιπόν ένα στοίχημα, εκτιμώ, για τον Γκριμάλντι, που θα το κερδίσει, και πάνω απ' όλα εμάς μας ενδιαφέρει να υποφεληθούμε εμείς σαν πόλη, σαν δήμος, σαν νομός, αλλά και γενικότερα η περιφέρεια Ηπείρου. Εδώ είμαστε, παρακολουθούμε, εμείς πρέπει να είμαστε οι θεματοφύλακες των δεσμεύσεων της σύμβασης αυτής, και να είστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν. Εγώ σας ξαναλέω ότι οι πληροφορίες από το ΤΑΙΠΕΔ λένε ότι δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, υπάρχουν ισχυρές τις στάσεις. Αυτό θα το δούμε, και να είστε σίγουροι, προσωπικά θα επιδιώξω να, εφόσον λέτε αυστηρές συστάσεις, να γίνουν δεσμεύσεις τουλάχιστον για τη Μαρίνα της Ιγουμενίτσας. Μάλιστα. Είστε ικανοποιημένος λοιπόν? Αυτή θεωρώ, η ικανοποίηση... Θεωρώ ως προς το τίμημα είναι ικανοποιητικότατο και παραπάνω πράγματι από τις προσδοκίες τις αντικειμενικές. Διασφάλιση για τους εργαζομένους θα υπάρξει? Σαφώς. Έχουν γίνει τέτοιου είδους συζητήσεις? Γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα. Δεν συμμετείχα στις συζητήσεις. Έτσι, αυτές οι συζητήσεις γίνανε, οι ενημερώσεις από τη διοίκηση του οργανισμού και από το ΤΑΙΠΕΔ. Να είστε σίγουροι όμως από εδώ και στο εξής, έτσι, και εφόσον δούμε έτσι τους ανθρώπους που θα διαχειριστούν το λιμάνι της Οικουμενίτσας, θα βάλουμε και απαρέκλητες δεσμεύσεις για τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνεργασία. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Πιστεύω να έχουμε τη δύναμη και να είμαστε υγιείς, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τις δεσμεύσεις της εταιρείας απέναντι στο λιμάνι μας, απέναντι, θα έλεγα, στο βιό μας. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα.